Νομίζω ότι και τα τελευταία έχουν βγει από το φούρνο. Ο καφές είναι έτοιμος. Τι είναι αυτά που έχει ετοιμάσει η μαμά? Πρωινό? Αχ, τι ωραία! Θα κάνει πάρτι, λες? Μία έκπληξη. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Μήπως για μένα? Άμπρα κατάμπρα, μαγικό μου ραβδί. Τι κάνεις εδώ πέρα, Άννα? Τίποτα, αίμα. Παίζω με το ραβδί μου. Κάτω η μαμά έχει κάνει έκπληξη. Να ξέρεις, θα κάνει πάρτι. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Τι λέτε εσείς? Πρέπει να έχω δικό μου δωμάτιο, δεν γίνεται αλλιώς. Αλέξανδρε, έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Η μαμά ετοιμάζει να κάνει πάρτι έκπληξη. Με τα ίδια μου τα μάτια το είδα. Πάρτι έκπληξη. Λες να ετοιμάζει πάρτι έκπληξη για εμένα? Αλλά για ποιο λόγο? Τα γενέθλιά μου δεν είναι τώρα. Πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Δεν γίνεται η μαμά να έκανε πάρτι έκπληξη έτσι χωρίς λόγο. Αλέξανδρε, Έμα, Άννα, κατεβείτε παιδιά. Άννα, έλα, τώρα θα μας πει μάλλον τι συμβαίνει. Ωχ, τι ωραία πάρτι έκπληξη. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι. Και ιδίως όταν είναι έκπληξη. Εμένα μου αρέσει γιατί θα έχει φαγητό. Αχ, τι ωραία, λες να έχει και τούρτα. Για να κατέβουμε γρήγορα κάτω. Μα τι κάνετε εσείς τόση ώρα? Κατεβείτε. Τι χάλια είναι αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, ελάτε γρήγορα και συμμαζέψτε το σπίτι. Μαμά, τι ετοιμάζεις εκεί? Λοιπόν, θέλω να συμμαζέψετε όλο το σπίτι γιατί θα έχουμε καλεσμένους. Σε λίγη ώρα θα έρθει η αδερφή μου και η οικογένεια Ψιλομύτη. Η οικογένεια Ψιλομύτη, δηλαδή θα έρθει και ο Νίλς. Πηγαίνετε γρήγορα και συμμαζεύετε. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε, σε λίγο θα έρθουνε. Κρίμα, και εμείς νομίζαμε ότι όλα αυτά τα έκανες για εμάς. Γεια, τι κάνετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιος θα κάνει πάρτι σήμερα? Και έχω μία πείνα. Πες μου ότι δεν είναι. Χωρίστε, τα συμμαζέψαμε όλα. Και για ποιο λόγο? Για να έρθει ο Νίλς και η Τέσσα και να μας εκνευρίσουν. Μαμά, ορίστε, ετοιμάσαμε ό,τι ήθελες και συμμαζέψαμε. Και για πες, γιατί θα πρέπει να έρθουν εδώ η αδερφή σου και η οικογένειά της? Ω, καλωσορίσατε. Όχι, ήρθανε. Άρχισαν τα βάσανά μας. Δυστυχώς δεν έχει πάρτι για εμάς, αλλά για αυτούς. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε τώρα? Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις? Βλέπω πάλι τα ίδια ρούχα φοράς. Τι να περίμενε κανείς από σένα. Γεια σου, Άννα. Βλέπω με το ίδιο φορεματάκι και σήμερα. Τι να κάνουμε, Τέσσα, έτσι είναι. Όσοι δεν έχουν λεφτά. Γεια, θέλεις να παίξουμε? Λοιπόν, τα παιδιά θα παίξουν πάνω στο δωμάτιο και εμείς αν θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε το φαγητό. Την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει πραγματικά ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία. Ελπίζουμε να μην είναι και η σημερινή. Ναι, άμα καθίσετε ήσυχα και δεν μας κοροϊδεύετε, δεν θα είναι δυσάρεστη η εμπειρία σας. Λοιπόν, άμα θέλετε μπορούμε να πάμε στην κουζίνα να πάρουμε κάτι πρόχειρο να φάμε. Ένα σοκολατένιο ντόνατ. Αχ, πάρα πολύ το θέλω. Λες αυτό το ντόνατ να είναι της προκοπής ή να το πήραν από κανένα decadence κατάστημα? Δεν ξέρω. Κάνε το σταυρό σου και φάτο. Αυτό το ντόνατ είναι δικό μου. Εγώ το είδα πρώτος. Δεν νομίζω. Δώσ' το με εδώ πέρα. Είναι δικό μου αυτό το ντόνατ. Όλοι ξέρουν ότι το σοκολατένιο ντόνατ είναι μόνο του Αλέξανδρου. Δώσ' το, σου είπα. Παιδιά, μη μαλώνετε για ένα ντόνατ. Μπορείτε να το φάτε από μισό. Αχ, για να πάμε να δούμε τι κάνουν εκεί τα παιδιά. Φασαρία ακούγεται. Μήπως θέλει κάποιος καφέ? Όχι, εμείς πίνουμε μόνο καπουτσίνο, δεν πίνουμε αυτό το περίεργο πράγμα που αποκαλείτε εσείς καφέ.
Το ντόνατ είναι δικό μου, σου λέω. Δώστο, πρώτος εγώ το είδα. Φύγε από πάνω μου, σου λέω. Πω, πω, επικρατεί ένα χάος στο σπίτι σήμερα. Μα τι κάνουν εκεί. Έλα, Ιζαμπέλ, πάρε να φας αυτό το ντόνατ. Δεν θέλω. Αχ, τι γίνεται εκεί πέρα. Ε, Αλέξανδρε, τι κάνετε, βαλώνετε. Ε, φύγε πάνω από τον αδερφό μου, τέρας, φύγε, να του χαλάσεις τη στολή. Με συγχωρείς, αδερφή, αλλά δεν έχουμε καπουτσίνο, δεν ήξερα ότι σου αρέσει ο καπουτσίνο. Μάθανε και τον καπουτσίνο. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω. Αχ, χτύπησα το κεφάλι μου, δεν είμαι καλά. Ουχ, ουχ, η Τέσσα έμεινε ξερή. Τι έγινε εδώ πέρα. Αχ, τι να γίνει, χτύπησες. Τελικά, το σοκολατένιο ντόνατ είναι δικό μου. Ας τους αυτούς να βαλώνουν, Ιζαμπέλ. Εμείς θα φάμε τα ωραία μας ντόνατ. Ναι, έχεις δίκιο. Με χτύπησε το κεφάλι την ώρα που πήγαινε να προστατέψω τον αδερφό μου. Ζαλίστηκα. Αχ, ξαφνικά. Α, το κεφάλι μου. Εγώ τίποτα δεν έκανα. Εσύ πετάχτηκες και ήρθες να μας χωρίσεις. Όταν δύο αγόρια μαλώνουν δεν παίρνουν μπροστά τα κορίτσια. Πες και εσύ, Νίλς, εγώ την έδειλα την αδερφή σου. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μπροστά. Μα τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τέσσα, μικρή μου, γιατί είσαι κάτω, τι έπαθες. Ο Αλέξανδρος, μαμά, με χτύπησε στο κεφάλι. Τι, γιατί χτύπησες την Τέσσα, Αλέξανδρε. Μαμά, αλήθεια σου λέω, δεν τη χτύπησα εγώ. Εμείς μαλώναμε με τον Νίλς για ένα σοκολατένιο ντόνατ και ήρθε αυτή και πήγε ανάμεσά μας. Ε, κατά λάθος μπορεί να έφαγε καμία. Εγώ φταίω. Αχ, 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 το μικρό μου κοριτσάκι. Αχ, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι απίστευτο. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Γρήγορα. Μπορεί να έχει πάθει κάτι σοβαρό. Μια διάσηση. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη. Μάρεν, περίμενε. Δεν νομίζω να έγινε κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι η Τέσσα είναι καλά. Όχι, Αλική. Δεν το διακινδυνεύω. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς πρέπει να φύγεις. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα τα πούμε άλλη μέρα. Έρχομαι, μαμά. Αυτή η οικογένεια Περιστέρη πραγματικά είναι επικίνδυνη. Κάθε φορά που ερχόμαστε κάτι συμβαίνει. Οχ. Ορίστε. Τι καταλάβατε. Ένα πάρτι ήθελα να κάνω για τα αδερφή μου και εσείς τα χαλάσατε όλα. Μαμά, μην ανησυχείς, αφού τους ξέρεις ότι είναι περίεργοι. Φοβάσαι ότι θα σου μείνουν όλα αυτά τα φαγητά. Να μην ανησυχείς καθόλου, εμείς θα τα φάμε. Εξάλλου, έχουμε πάρα πολύ όρεξη μετά και από αυτά που έγιναν. Πόσα πολλά πράγματα με έχουν μείνει. Μπράβο, μαμά, πολύ ωραία ήταν όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάρω λίγο τηλέφωνο την αδερφή μου να δω αν είναι καλά η ανιψιά μου. Ναι. Αχα. Εντάξει. Τελικά δεν πήγανε στο νοσοκομείο. Δεν είχε τίποτα η μικρή. Πήγανε στο σπίτι. Κλασικά.